Σεβασμιότατε, ελοκιμότατε κύριε καθηγητά, αξιότιμε κύριε Χολεύα, εντιμότατε κύριε άρχοντες, σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές, νέοι και νέες, καλησπέρα σας. Η τιμητική παρουσία όλων απόψε στην αίθουσα του Φάρου Βαρβασίου, που μας φιλοξενεί με την αρχοντιά που τον διακρίνει και με πολύ αγάπη, σε ανταπόκριση της προσκλήσεως της Ιεράς Μητρόπολης μας, γίνεται για την αναφορά σε ένα ευαίσθητο κομμάτι της πατρίδας μας και συνάμα της ψυχής μας, που ακούει στο όνομα Μακεδονία. Είναι αλήθεια ότι μας χωρίζουν χιλιόμετρα από τη μακεδονική γη, αδιάσπαστα όμως μας ενώνει η έννοια του έθνους μας, η κοινή γλώσσα, η θρησκεία, η παράδοση, ο πολιτισμός, οι κοινοί αγώνες για την ελευθερία. Είναι αλήθεια ότι εδώ στην ακριτική και νησιωτική περιοχή μας, στο αρχιπέλαγός μας, έχουμε τα δικά μας θέματα σε σχέση με τους γείτονές μας, ώστε ίσως φαίνεται ως υπερβολική πολυτέλεια η ενασχόλησή μας με τα προβλήματα μιας άλλης περιοχής της πατρίδας μας. Όμως ξέρουμε καλά πως αδελφός υπό αδελφού βοηθούμενος, ως πόλης οχυρά. Εμείς οι Έλληνες, στη μακρά ιστορία μας, δεν είχαμε ποτέ ειλικρινείς φίλους και συμμάχους. Μεγαλουργήσαμε όμως κάθε φορά που είχαμε εθνική ενότητα και ομοψυχία. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι τα προσωπικά, τα οικογενειακά μας προβλήματα απαιτούν όλη μας την προσοχή και δεν μένει χρόνος και αντοχές για την προάσπιση των απαράδρακτων δικαίων της πατρίδας μας σε σχέση με τους όμορους γείτονές μας. Αλλά καταλαβαίνουμε όλοι πως αυτό είναι πλάνη και αυτή είναι ακριβώς η επιδίωξη των επίβουλων διεκδικητών. Η Ιερά Μητρόπολη μας, η Ιερά Μητρόπολη Χίου, Ψαρών και Ινουσών, τηρώντας το ορθόδοξο χριστιανικό ήθος και την παράδοση, έχει στην έρημνά της και τα θέματα που αφορούν το έθνος μας. Η αγωνία του ευσεβούς λαού της ελληνικής γης των Μακεδόνων είναι και δική μας αγωνία. Ο σεβασμός στη μνήμη των αγωνιστών που αγόρασαν με το αίμα τους κάθε σπιθαμή ελληνικής γης, γη στην οποία διέσχισαν τα άγια πόδια του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, υπακούοντας την παράκληση του Μακεδόνα «Βοήθησον ημίν», γη την οποία σκέπτει, φρουρεί και προστατεύει η έφορος του έθνους και μητέρα καθενός μας, η κυρία Θεοτόκος, η βαθιά γνώση της ελληνικής ιστορίας και η ευαισθησία του πατέρα και του μενάρχου μας, κυρίου Μάρκου, σε θέματα που άπτονται της πίστης στην Ορθοδοξία και την πατρίδα, οδήγησαν την πατρική του καρδιά στη δέπνευση αυτής της εκδήλωσης, την οποία θα παρακολουθήσουμε αμέσως και για την οποία ευγνωμόνως ευχαριστούμε τον Τριαδικό Θεό μας, απονέμονται σε Αυτόν κάθε δόξα, τιμή και προσκύνηση. Η διαδρομή της μητέρας μας Εκκλησίας διδάσκει ότι εμείς ως χριστιανοί δεν είμαστε και δεν χρειάζεται να είμαστε ούτε αισιόδοξοι ούτε απεσιόδοξοι. Χρειάζεται να είμαστε πιστοί και να περιμένουμε ότι θα δούμε τον ήλιο να λάμψει τα μεσάνυχτα. Και για να είμαστε πιστοί, οφείλουμε να είμαστε ενημερωμένοι. Να γιατί είμαστε απόψε εδώ. Θα παρακαλέσω τον δικηγόρο Χίου, κύριο Κωνσταντίνο Βετζίνα, μέλος του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως μας, να προσέλθει στο βήμα για να διαβάσει τον χαιρετισμό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, κυρίου Αλφίνου. Κύριε Βετζίνα. Εν Θεσσαλονίκη, τη 27η Δευτέρου 2018. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Χίου, Ψαρών και Ινουσών, κύριε Μάρτη. Απευθύνω εγκάρδιο και πατριωτικό χαιρετισμό προς τη σημαντική αυτή εκδήλωση που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Χίου, Ψαρών και Ινουσών με θέμα η ιστορία της Μακεδονίας και σκοπό την ακριβή ιστορική αναδρομή και καταγραφή γύρω από το δείπνο των Ελλήνων, τη χώρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Αγίου Δημητρίου, τη Μακεδονία μας. Ως Έλληνες και ως χριστιανοί, οφείλουμε να γνωρίζουμε την ιστορία της πατρίδας μας και να ανανεώνουμε καθημερινώς το πολυτρύπητο πατριωτικό μας φρόνημα, ομολογώντας προς πάσα κατεύθυνση πως η Μακεδονία είναι Ελλάδα και η Ελλάδα είναι Μακεδονία. Η ελληνική ιστορία προβάλλει με χρυσά γράμματα τα ονόματα των ηρών, κληρικών, στρατιωτικών και λαϊκών, όπως του Μητροπολίτου Καστοριάς Γερμανού Καραβακέλη,
του Μητροπολίτη Κυραβενών Εμιλιανού Λαζαρίδη, του Μητροπολίτου Δράμας Χρυσοστόμου Καλαφάτη, του Παύλου Μελά, του Καπετάν Κότα και πολλών άλλων οι οποίοι παρέμειναν στις δεύτερες νεότερης εθνικής ιστορίας ως φιλοπάτριδες και συνετέλεσαν τα μέγιστα στο να προετοιμαστούν τα γεγονότα που επικολούθησαν από τις διατεταγμένες δυνάμεις του ελληνικού στρατού, φτάνοντας έτσι στις επιτυχίες των Βαλκανικών πολέμων. Συγχαίρομαι από καρδιάς και εν αγάπη Κυρίου Ιησού Χριστού, των ικανών, κατεξιωμένων και προσφυλέστατων σεβασμιότατων Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νησών, κύριο Μάρκο, που με τους συνεργάτες του πραγματοποίησαν την παρούσα εκδήλωση και ευχόμεθα αρίστη επιτυχία και καλλιέργεια του ελληνικού χριστιανικού φρονήματος, ώστε άπαντες να συμμετέχουμε σε κάθε καλό που επιθυμούμε για την ορθόδοξη πίστη μας και την πατρίδα μας. Θερμά συγχαρητήρια για την ωραία αυτή πρωτοβουλία σας και από τη Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα της Κυρτάτης Μακεδονίας μας, στέλνω με αισιόδοξα μηνύματα για αγάπη, ειρήνη και ενότητα. Μετά της ενθυστό αγάπης προς το σεβασμιότατο Μητροπολίτη, εγκάρδιες ευχές για ό,τι καλύτερο στην πορεία της ζωής μας. Ο Μητροπολίτης, ο Θεσσαλονίκης Άνθιμος. Νομίζω, μεταφέρω τις θερμότερες των ευχαριστειών μας στους ομιλητές για την παρουσία τους και μάλιστα στην καρδιά του χειμώνα, στο πανέμορφο αθλητικό νησί μας, τη Μυροβόλο, Αγιοτόκο, αιματοβαμένη Χίο, εδώ, όπου εμείς ταχθήκαμε να φυλάτουμε θερμοπύλες. Κύριε καθηγητά, κύριε Κορφολέβα, σας παρακαλώ να ανεβείτε για να λάβετε τη θέση σας. Θα γνωρίσουμε τον κύριο Μιχαήλ Πρίτο μέσα από ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Οφείλω να πω βέβαια ότι το διαδίκτυο παρέχει την ευκαιρία να ξέρουμε πολλές λεπτομέρειες πια από την επαγγελματική, την προσωπική ακόμα, σταδιοδρομία του καθενός και την πορεία του. Ο καθηγητής Μιχαήλ Τρίτος του Γεωργίου γεννήθηκε στο Μέτσοβο της Υπήρου. Είναι πτυχιούχος του ανώτερου εκκλησιαστικού φροντιστηρίου της Ριζαρίου Σχολής, της Θεολογικής Σχολής και της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1989 ανακηρύχθηκε αριστούχος διδάκτορ του τμήματος ποιηματικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το έτος 2009 είναι τακτικός καθηγητής στο τμήμα ποιηματικής και κοινωνικής θεολογίας στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία και σύγχρονη κατάσταση των Σλαβικών και Λυκών Ορθόδοξων Εκκλησιών». Έχει πάρει μέρος σε πολλά επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει γράψει δεκάδες μελέτες ιστορικού, θεολογικού και λαογραφικού περιεχομένου. Επίσης, συνεργάζεται με πολλές εφημερίδες και περιοδικά. Από το 1992 ασχολείται συστηματικά με την έρευνα των βλαβοφόνων της Βαλκανικής, το πρόβλημα της σχισματικής εκκλησίας των Σκοπίων, των Γκαγκαούζων της Μολδαβίας και τα λοιπά εθνικά μας θέματα. Είναι πρόεδρος του Λαογραφικού Συλλόγου Μετσόβου Νικόλαος Τζαρτζούλης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ευαγγέλου Αβέροφτο Σίτσα, αντιπρόεδρος της Ενώσεως Βλάχων Επιστημόνων, μέλος της Ενώσεως Συγγραφέων και Λογοτεχνών Υπήρου, μέλος της Συνοδικής Επιτροπής Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και ειδικός σύμβουλος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος για θέματα σχέση έχοντα με την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρουμανίας. Κύριε καθηγητά, σας παρακαλώ να προσέλθετε για να μας αναδείξετε το θέμα σας. Έχουμε συμφωνήσει ότι είδε το δικό μου προηγούμενο. Να προηγηθεί ο κύριος Κολέβας, βεβαίως. Ωραία. Θα μου επιτρέψετε όμως, κύριε Κολέβα, να πω και το δικό σας βιογραφικό. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κολέβας του Ιωάννου και της Άννας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε δημόσιο δίκαιο και πολιτικές επιστήμες στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Γνωρίζει την αγγλική, γαλλική και ιταλική γλώσσα. Από τον Νοέμβριο του 2002 είναι στέλεχος της επικοινωνιακής και μορφωτικής υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και αρχισυντάκτης του περιοδικού Εκκλησία, επισήμου δελτίου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Είναι επίσης μέλος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Υπήρξε τακτικός, ανθρωγράφος και είναι μέχρι σήμερα σε περιοδικά, εφημερίδες, στο ηλεκτρονικό περιοδικό Αντίβαρο και σε πληθώρα ορθόδοξων χριστιανικών εντύπων. Είναι από τους παλαιότερους συνεργάτες της εκκλησιαστικής ραδιοφωνίας, συνεργαζόμενος με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Πειραϊκής Εκκλησίας.
Έχει διδάξει θέματα ιστορίας και εξωτερικής πολιτικής στη Σχολή Εθνικής Αμήνης και είναι συνεργάτης του περιοδικού Εθνικές Επάρξεις του Συνδέσμου Επιτελών Εθνικής Αμήνης. Έχει συγγράψει βιβλία και μελέτες που αναφέρονται στα εθνικά μας θέματα και την ελληνοορθόδοξη ταυτότητα του λαού μας. Στο σημείο αυτό, απλώς θα θυμίσω ότι ο κύριος Σχολεύας έχει ξαναεπισκεφθεί το νησί. Είχαμε τη χαρά και άλλοτε να τον ακούσουμε και με πολύ ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε και απόψε το θέμα σας, κύριε Σχολεύα. Σας παρακαλώ. Σεβασμιότατε, είμαστε καλά. Πολύ καλά. Κύριε Αντιπεριφερειάρχε, κύριε Δήμαρχε, σεβαστοί πατέρες, φίλες και φίλοι, ευχαριστώ για την πρόσκληση που είναι και πρόκληση να πούμε εν συντομία μερικές ιστορικές αλήθειες και βεβαίως να θεωρήσω και ιδιαίτερη χαρά, τιμή και ευλογία που βρίσκομαι για ολοστή φορά στο νησί της Χίου, αλλά θα έλεγα σεβασμιότατε, συγκίνηση ιδιαίτερη, ο σεβασμιότατος είναι και πνευματικός μου πατέρας, αλλά και διότι ίσως είμαι από τους ελάχιστους ομιλητές εν Ελλάδη που είχα την τιμή και ευλογία να μιλήσω και στη Χίου και στα Ψαρά και στις Ινούσες. Έτσι λοιπόν, αυτό μας δένει ακόμη περισσότερο. Ξέρετε, η σχέση της Μακεδονίας με την Χίου και γενικότερα με την Μητρόπολη Χίου, Ψαρών και Ινούσων δεν είναι μόνο συναισθηματική, αλλά είναι και ιστορικά δεμένη εδώ και πολλούς αιώνες. Δεν είναι μόνο ότι ανήκουμε στον ελληνισμό, στην ελληνοορθόδοξη παράδοση, στο γένος, αλλά ψάχνοντας την ιστορία, εντόπισα ότι ένας συγγραφέας από την Χίο, του 4ου αιώνα π.Χ., όχι ιδιαίτερα γνωστός, Θεόκομπος, του οποίου δεν σώζεται κείμενο πλήρες, αλλά φραγμέντα που λένε οι ειδικοί, αποσπάσματα, είχε χαρακτηρίσει τον Φίλιππο τον Δεύτερο, τον πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ως τον μεγαλύτερο ηγέτη της Ευρώπης, με την τότε αντίληψη περί Ευρώπης. Επίσης, κάθε φορά που επισκεπτόμαστε την Νέα Μονή και προσκυνούμε βεβαίως την ιστορία, την παράδοση, αλλά και τα λείψανα των σφαγιαστέντων, θυμόμαστε ότι ο Κωνσταντίνος ο Μονομάχος, ο Κτήτορ, ανήκε στην λεγόμενη Μακεδονική δυναστεία της Ρωμανίας, της Βυζαντινής μας Αυτοκρατορίας και θυμόμαστε επίσης κάθε φορά που αναφερόμεθα στην ολόμαυρη ράχη των Ψαρών ότι εκεί δίπλα στους Ψαριανούς υπήρχαν και κάποιοι Μακεδόνες που αγωνίστηκαν. Μάλιστα με επικεφαλής έναν Κότα. Δεν ξέρω αν ήταν πρόγονος του καπετάν Κότα του Μακεδονομάχου. Ο Πολύβιος, ο συγγραφεύς, ο ιστορικός, χαρακτηρίζει τη Μακεδονία Ελλάδος πρόφραγμα. Το βάζει στο στόμα ενός ετωλού στρατηγού του Λυκύσα και ότι πρέπει να τιμούμε τους Μακεδόνες διότι υπήρξαν πάντοτε το τείχος, οι φύλακες της υπολείπου Ελλάδος για να μπορέσει η υπολείπη Ελλάδα να αναπτύξει αυτόν τον θαυμάσιο πολιτισμό, τον κλασικό πολιτισμό. Και βεβαίως ο Στράβων, ο γεωγράφος, αναφέρει το περίφημο το οποίο σήμερα ορισμένοι λησμονούν, έστεινουν Ελλάς και η Μακεδονία. Όταν στη μάχη των Πλατεών, 479 π.Χ., ενεφανίστηκε ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, βασιλεύς της Μακεδονίας, είπε στους Έλληνες ότι ξέρετε, μπορεί να αναγκάστηκα και εγώ λόγω της αδυναμίας τότε να με πάρουν μαζί έτσι οι Πέρσες στο στράτευμα, αλλά σας ενημερώνω ότι εγώ είμαι το γένος Έλλην, το αρχαίον, το αρχαίον από την αρχαιότητα Έλλην, εμείς οι Μακεδόνες. Και ο Μέγας Αλέξανδρος, ο μαθητής του Αριστοτέλους και υιός του Φιλίππου, όταν αφιέρωσε τις περσικές ασπίδες, τα λάφυρα, δηλαδή από τη νίκη του στον Γαλλικό ποταμό, έγραψε το περίφημο Αλέξανδρος και οι Έλληνες, Αλέξανδρος Φιλίππου και οι Έλληνες πλην Λακεδαιμονίων από των βαρβάρων των Τινασίων κατοικούντων. Αλλά εδώ πρέπει να ομολογήσω ότι το πλην Λακεδαιμονίων το συνεπλήρωσαν αργότερα και το διόρθωσαν οι Μανιάτες Μακεδονομάχοι, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ στη διάρκεια του 1904-1908 του Μακεδονικού Αγώνα.
Κανείς σοβαρός ιστορικός δεν αμφιβάλλει για την ταυτότητα των αρχαίων Μακεδόνων. Αλλά σήμερα βλέπουμε αυτή τη διαστρέβλωση των Σκοπιανών και μάλιστα είναι και αφελές να πιστεύουμε ότι με την αλλαγή μιας εξωτερικής πινακίδας στο αεροδρόμιο των Σκοπίων έβηξε το θέμα, διότι σήμερα σε ελληνικές εφημερίδες είδαμε ότι μόνο η εξωτερική πινακίδα αφαιρέθηκε. Μέσα στο αεροδρόμιο παραμένουν τα γάλματα και όλες οι πινακίδες μέσα στο αεροδρόμιο λένε Αλέξανδρος Ωμέγας. Και εδώ θα διαρωτηθεί κανείς, μα καλά, η εποχή των επιγόνων του Αλεξάνδρου, γιατί από όλους τους ιστορικούς του κόσμου ονομάζεται Ελληνίστικ, ελληνιστική. Αυτός ήταν ο πολιτισμός, αυτή ήταν η γλώσσα. Είναι η προσφορά της Μακεδονίας στον χριστιανισμό αλλά και στον οικουμενικό πολιτισμό ότι διαδόθηκε η ελληνική γλώσσα σε όλη την Ασία, στη Μέση Ανατολή. Και αν πάει κανείς σήμερα και ψάξει την ιστορία των πόλεων που ίσως ακούγονται τώρα με αραβικά ονόματα, θα δει ότι και σήμερα τουλάχιστον οι Άραβες πολιτικοί και ιστορικοί είναι πιο έντιμοι από ορισμένους άλλους και σου μιλούν για την Μακεδονική Δεκάπολη. Το Χαλέπι της Συρίας έχει την αρχαία ελληνική ονομασία Βέρεια. Γι' αυτό και ο απαχθής Μητροπολίτης Ορθόδοξος Χαλεπίου λέγεται Βερίας και Χαλεπίου. Και υπάρχει και στην Μέση Ανατολή και Βέρεια και Βεργίνα και Πέλα και Δίον. Ο χριστιανισμός εισήλθε στον χώρο της Ελλάδος και της Ευρώπης από τη Μακεδονία. Από την Νεάπολη Καβάλα, τους Φιλίππους, όπως στέλνονται και οι επιστολές. Αμφίπολη Απολωνία, περνά ο Απόστολος Παύλος, Θεσσαλονίκη, Βέρεια. Έχουμε λοιπόν μια αποστολική παράδοση. Η Μακεδονία είναι η πύλη για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Και αναδεικνύει σπουδαίους Αγίους ως Θεσσαλονικές. Σεμνύνομαι να θεωρώ ότι ο Άγιος Δημήτριος και σήμερα είναι κοντά μας όταν προσευχόμεθα και δεν είναι τυχαίο ότι η πόλη απελευθερώθηκε μετά από 5 αιώνες Τουρκοκρατίας την ημέρα του Αγίου Δημητρίου, 26 Οκτωβρίου του 12 και ότι ο τελευταίος Γερμανός στρατιώτης έφυγε στις 26 Οκτωβρίου του 44, αλλά και ότι λίγες μέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό του Ιουνίου 1978, μια Ελληνίδα αρχαιολόγος ανακοίνωνε στην Ακαδημία Αθηνών ότι βρέθηκαν στην Ιταλία τα λείψανα του Αγίου Δημητρίου, τα οποία και σήμερα έχουν μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη. Άγιος Δημήτριος, Γρηγόριος Παλαμάς, μια παράδοση Ορθοδοξίας που συνεχίζεται, αγώνες για την πίστη, το Άγιον Όρος, μην ξεχνούμε, το Άγιον Όρος είναι κομμάτι της Μακεδονίας. Μακεδονική σχολή αγιογραφίας που δεν έχει αγιογραφήσει μόνο κορυφαίες μονές και ναούς του Αγίου Όρους, αλλά και οι Σέρβοι ομόδοξοί μας παραδέχονται ότι τα σπουδαιότερα μοναστήρια του τελεπορημένου κωσυφοπεδίου αγιογραφήθηκαν από την σχολή της Θεσσαλονίκης, Μιχαήλας Τραπάς και άλλοι. Και βεβαίως Κύριλλος και Μεθόδιος. Οι μορφές ελληνικής Μακεδονίας, της Θεσσαλονίκης, που αποστέλλονται από Εκκλησία και Πολιτεία προς τη Μεγάλη Μοραβία και στη συνέχεια οι μαθητές τους βοηθούν τον Ορθόδοξο Σλαβικό κόσμο να ενταχθεί στον Βυζαντινό ή Ορθόδοξο πολιτισμό και να χρησιμοποιεί και σήμερα την κυριλλική γραφή. Εκατομμύρια, ποιος καθηγητής είναι ειδικός, πάνω από 300 εκατομμύρια φαντάζομαι Ευρωπαίων της Ανατολικής Ευρώπης χρησιμοποιούν την ελληνική, την βυζαντινή γραφή μέσω των αδερφών Κυρίλλου και Μεθοδίου και βλέπουμε και σήμερα Ρώσους, Ουκρανούς, ακόμη και τους Σκοπιανούς που θα συζητήσουμε να χρησιμοποιούν αυτή τη γραφή. Η Τουρκοκρατία ήταν πολύ σκληρή στη Μακεδονία. Η Θεία Πρόνοια έστειλε αγιασμένες μορφές να βοηθήσουν να μην εξισλαμιστούμε εμείς οι Μακεδόνες. Όσος Νικάνορ στα πρώτα χρόνια και πολύ αργότερα βεβαίως και πιο γνωστός ο Άγιος Κοσμάς Φετωνός αλλά και μοναχοί ο Νεκτάριος Τέρκος βοήθησαν τον πληθυσμό να μην εξισλαμιστεί. Οι μονές, η αντίσταση του λαού, οι κλέφτες και αρματολοί και είναι συγκινητικό. Αν ψάξει κανείς να δει στους συντρόφους του Ρίγα Φεραίου θα δει χιώτες
και Μακεδόνες. Ένας Βελεστηλής, ο Ρήγας, όταν βρέθηκε στην Βιέννη και όταν συνελήφθη, αυτή κυρίως ήταν οι φίλοι του, οι συνεργάτες και οι σύντροφοί του. Άλλοι μεν, επειδή είχαν οθωμανική υπηκότητα, καταδικάστηκαν μαζί του σε θάνατο. Όσοι είχαν αυστριακό διαβατήριο, διέφυγαν τη θανάτωση, αλλά τους έκλεισαν τα τυπογραφεία. Οι περίφημοι αδερφοί Μαρκίδες Πουλίου από τη Σιάτιστα, πρώτη εφημερίδα. Η Ελληνική Επανάσταση βρίσκει τη Μακεδονία με πολύ τουρκικό στρατό. Ναι, Πελοπόννησος, όπως ξέρουμε, δεν είχε τουρκικό στρατό, διότι είχαν φύγει να χτυπήσουν τον Αλή Πασά που είχε εξεγερθεί. Έτσι, παρά τη διάθεση του ηρωικού Εμμανουήλ Παπά, ενός εμπόρου που τα έδωσε όλα από τις Σέρες, τα έδωσε όλα για την Επανάσταση, παρά την εξέγερση και μονό του Αγίου Όρους και παρά τα ολοκαυτώματα όπως αυτό της Ναούσης, δεν επετεύχθη τότε ο στόχος. Αρκεί να αναφέρω ότι στην Νάουσα 1.400 άντρες αρνήθηκαν να εξισλαμιστούν και προτίμησαν να αποκεφαλιστούν. Τιμώνται από την Εκκλησία μας ως νεομάρτυρες, είναι νεομάρτυρες του 1822. Οι γυναίκες έπεσαν στην Αράπιτσα, στον Καταράκτη. Αλλά οι Μακεδόνες βρέθηκαν παντού. Συνέχισαν τον αγώνα, ο Γεροκαρατάσος από την εξέγερση της Βερίας και Ναούσης βρέθηκε στο Σχοινόλακα της Μεσσηνίας πριν ο Ιμπραήμ αντιμετωπίσει τον Παπαφλέσσα στο Μανιάκι. Βρέθηκε ο Καρατάσος με τους Μακεδόνες του. Και ο Κασομούλης, ο Κοζανίτης, στην έξοδο του Μεσολογίου, είναι από τους διασωθέντες και είναι ο συγγραφέας. Από αυτόν ξέρουμε τις πιο πολλές λεπτομέρειες. Και όπως είπαμε, και στα Ψαρά και αλλού οι Μακεδόνες. Η Ελλάδα δημιουργείται με τα μικρά σύνορα τότε τα στενά. Η Μακεδονία μένει υπό Οθωμανικό ζυγό, αλλά εμφανίζεται ο κίνδυνος με τους ρωσοτουρκικούς πολέμους του 1877-1878, ο κίνδυνος της Μεγάλης Βουλγαρίας. Εντοπίζουν το πρόβλημα εγκαίρως οι Έλληνες Μακεδόνες και το 1878 τέτοιες μέρες συμπληρώνονται τα 140 χρόνια την εξέγερση που έγινε με επικεφαλής έναν επίσκοπο, τον Κίτρους Νικόλαο Λούση, και κέντρα τον Κολυνδρό, το Λιτόχωρο, τα μοναστήρια του Ολύμπου σε πρώτη φάση. Το μήνυμα, είμαστε Έλληνες, δεν θέλουμε να ενταχθούμε στη Μεγάλη Βουλγαρία την οποία ήθελε να δημιουργήσει η Ρωσία στο πλαίσιο του πανσλαβισμού. Και επίσης, επαναστατική κυβέρνηση στην περιοχή του νομού Κοζάνης του σημερινού, η κυβέρνηση της Ελλημίας, γιατί είναι τα αρχαία ονόματα. Η Ελλημία, Ελλήνια, είναι ο σημερινός νομός Κοζάνης, από εκεί ελάβανε τους πιο γενναίους στρατιώτες του ο Αλέξανδρος. Κίνος ο πολεμοκράτος. Υπάρχει και στο Μουσείο της Κοζάνης η περιγραφή. Είναι η πρώτη φάση του Μακεδονικού Αγώνος, που υπό την πίεση και άλλων δυνάμων καταφέρνει η Μακεδονία να μην ενταχθεί στη Μεγάλη Βουλγαρία. Παραμένει υπό τους Οθωμανούς. Και τότε έχουμε και την εκκλησιαστική πλέον διάσταση του προβλήματος με την Βουλγαρική Εξαρχία, την απόσχηση Βουλγάρων επισκόπων από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την καταδίκη τους επί εθνοφιλετισμό το 1872 από τα Πατριαρχία τα Ορθόδοξα και ένα πολύ πονηρό φυρμάνι του Σουλτάνου. Οι Βούλγαροι κατάφεραν και πήραν από τον Σουλτάνο τότε ένα φυρμάνι που έλεγε το εξής. Όποιο χωριό της Μακεδονίας κατά τα 2/3 υπογράψει ότι θέλουν εξαρχικό, δηλαδή Βούλγαρο ιερέα, θα τους τον στείλουμε. Θα ανήκουν στη σχισματική Βουλγαρική Εξαρχία. Όποιο υπογράψει ότι θέλει πατριαρχικό Έλληνα, θα παραμείνει υπό το Πατριαρχείο. Αυτό δημιουργεί στον χώρο της Βουλγαρίας έντονο εθνικιστικό κλίμα, διότι η σχισματική εξαρχία, κληρικοί οι οποίοι προσεχώρησαν εκεί, αν και κληρικοί οι οποίοι πριν από 10-20 χρόνια στα νιάτα τους έγραφαν ότι είναι Έλληνες γλυκοί φιλογενείς, όπως ο Άνθιμος Μιχαήλ, ξαφνικά, δεν ξέρω τότε, ο πανσλαβισμός τι μέσα είχε, τους μετέτρεψε σε Βουλγάρους εθνικιστές. Χρησιμοποίησαν πέραν της εξαρχίας την πολιτική δύναμη, δημιουργώντας την οργάνωση ΕΜΕΟ, τη λέμε στα ελληνικά, Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση, ή ΒΕΜΕΡΟ,
στις σλαβικές γλώσσες, με τη Βούλγαρη, Σέρβη, Σκοπιανή χρησιμοποιούν διαλέκτους των σλαβικών γλωσσών. Και Βεμερό σημαίνει το ίδιο. Και σήμερα, προσέξτε, το όνομα Βεμερό που έχουν, που είχαν οι Κομιτατζίδες τότε, γιατί οι Κομιτατζίδες ήταν οι ένοπλες ομάδες της Βεμερό, το όνομα αυτό το έχει το κόμμα της αντιπολιτεύσεως στα Σκόπια, του Γκρούεσκι που τώρα ανέλαβε άλλος διάδοχος, και κόμμα που συγκυβερνά στη Βουλγαρία. Διότι στη Βουλγαρία, δίπλα στον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μπορίσοφ, υπάρχει και ένα κόμμα ακραίο εθνικιστικό που λέγεται Βεμερό, το οποίο πιστεύει στη Μεγάλη Βουλγαρία. Αρχίζει η κυρίως φάση του μακεδονικού αγώνος. Οι ντόπιοι Μακεδόνες οργανώνονται, αλλά θέλουν και την ενίσχυση. Πρέπει να αφυπνιστεί και η Αθήνα, η οποία συνήθως αργεί να πάρει τα μηνύματα. Και η Αθήνα αφυπνίζεται από την γραφίδα του Ιόντος Δραγούρου, διανοουμένου, διπλωμάτου, και από τον θάνατο του παλικαριού του Παύλου Μελά στις 13 Οκτωβρίου του 1904. Προσφάτως ετοιμήθη η μνήμη του και από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας μας. Έχει προλάβει ήδη το Οικουμενικό Πατριαρχείο, Πατριάρχης Ιωακήμ, να στείλει νέους, μαχητικούς, πεπαιδευμένους ιεράρχες στη Μακεδονία για να κρατήσουν ψηλά το φρόνημα. Πατριαρχικός πλέον σήμαινε και Έλληνας, εξαρχικός σήμαινε και Βούλγαρος. Ο αγώνας ήταν ότι οι Κομιτατζίδες δια της βίας πήγαιναν στα χωριά και αν δεν υπέγραφε το χωριό ότι θέλουμε Βούλγαρο εξαρχικό ιερέα, σκότωναν τον παπά και τον δάσκαλο. Η ελληνική αντίδραση ίσως άργησε, αλλά ήταν επιτυχής. Ξεσηκώνεται ο ελληνισμός, πατριαρχείο, διπλωμάτες, κυβέρνηση των Αθηνών, εθελοντές, αξιωματικοί προς τιμήν τους, που δεν είχαν υποχρέωση να υπηρετήσουν στη Μακεδονία, όχι ήταν έξω από τα σύνορα της ελεύθερης Ελλάδος, φεύγουν και πηγαίνουν με ψευδόνυμα. Παύλος Μελάς, Μίκης Ζέζας. Ο Δεμέστιχας, καπετάν Νικηφόρος. Ο Σαράντος Αγαπηνός, από Γαργαλιάνος, καπετάν Άγνας. Τα γράφει την Ελόπη Δέλτα στα μυστικά του Βάλτου. Και έτσι αποδεικνύεται εκεί, σεβασμιότατε, κύριε καθηγητά μου, φίλες και φίλοι, ότι είναι λάθος αυτό που κομπλεξικά κάποιοι καλλιεργούν, ότι ο Έλληνας δεν είναι ικανός να οργανωθεί ή να συντονιστεί. Στον μακεδονικό αγώνα είχαμε δύο αντιπάλους, τους Τούρκους που κατήχαν τη Μακεδονία και τους Βουλγάρους εξαρχικούς που ήθελαν να διαδεχθούν τους Τούρκους και να πάρουν τη Μακεδονία, και όμως συντονιστήκαμε, εκκλησία, διπλωματία, δάσκαλοι, εθελοντές, μανιάτες, κριτικοί, χιώτες, οι πάντες που ήρθαν να βοηθήσουν και εμείς οι Μακεδόνες, και αγωνιστήκαμε με επιτυχία. Και να κρατηθεί το φρόνημα, το εκκλησιαστικό, το γλωσσικό, το εκπαιδευτικό, το εθνικό, αλλά και να αντιμετωπιστεί η πίεση, η ένοπλη. Έτσι λοιπόν, 1908, θεωρείται τυπικά ότι έληξε και αυτή η φάση του μακεδονικού αγώνου με τη ρύθμιση, την αλλαγή του τουρκικού συντάγματος, αλλά η ελευθερία έρχεται το 12-13 με τους δύο νικηφόρους βαλκανικούς πολέμους. Οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι είδαν πάλι την εμφάνιση του βουλγαρικού εθνικισμού, σκληρή εμφάνιση και καταπίεση στον χώρο της Μακεδονίας, και σήμερα στην ελληνική περίοδο η Μακεδονία μας αποτελεί και τον Σιτοβολώνα, οικονομικό κέντρο, επιστημονικό κέντρο με πανεπιστήμια και κέντρο ορθόδοξης πνευματικότητας και μαρτυρίας, με τους Αγίους και με τους ανθρώπους οι οποίοι συνεχίζουν την παράδοση όχι μόνο εμάς τους εντοπίους, τους παλιούς Μακεδόνες, αλλά και με την έλευση των αδελφών μας μετά την καταστροφή της Μικράς Ασίας και του Πόντου και μετά από τα διάφορα προβλήματα που συμβαίνουν στην Κωνσταντινούπολη και μετά το 1955, με την έλευση πολλών χιλιάδων Ελλήνων από την Ανατολή που έφεραν στη Μακεδονία, τι έφεραν, πρώτα απ' όλα τα λείψανα των Αγίων και την πίστη τους. Και έτσι όλοι μαζί δημιουργούμε μια νέα παράδοση ελληνισμού, ειρηνική, πολιτιστική, αλλά και έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε εθνικό κίνδυνο. Πώς όμως δημιουργήθηκε η έννοια πλέον μακεδονικού έθνους και του συγχρόνου μακεδονικού ζητήματος? Μέχρι το 1944, ουδής Οθωμανός διοικητής, ξένος περιηγητής, καμία στατιστική δεν μιλά για μακεδονικό έθνος. 1903, οι πρόξενοι των μεγάλων δυνάμεων στην εξέγερση του Ήβιντεν
η μέρα του προφήτη Ηλία στα βουλγαρικά, ήδη δεν μιλούν για Έλληνες και Βουλγάρους, μιλούν για Σέρβους, για λίγους Ρουμανίζοντες, Εβραίους, Μουσουλμάνους, πουθενά μακεδονικό έθνος. Ο Χιρμή Πασάς, ο Τούρκος διοικητής του 1904, δεν βρίσκει πουθενά μακεδονικό έθνος. Το 1918 δημιουργείται από τη διάλυση της Οθωμανικής και της Αυστριακής Αυτοκρατορίας το κράτος των Σέρβων, Κροατών και Σλοβαίνων, η μετέπειτα Ιουγκοσλαβία, και λέγεται Βασίλειο των Σέρβων, Κροατών και Σλοβαίνων. Γιατί δεν είπαν και Μακεδόνων, εφόσον το κομμάτι των σημερινών Σκοπίων ανήκε τότε στη Σερβία. Δεν υπήρχε τέτοιο έθνος. Η περιοχή χαρακτηρίζεται νότιο Σερβία μέχρι το 1944 ή όταν αποφάσισε ο βασιλεύς τότε της Ιουγκοσλαβίας να ονοματίσει τις περιοχές του κράτους του Μεποτάμια, περιοχή του Αξιού, Βάρντασκα. Βαρντάρ είναι ο Αξιός, επαρχία του ποταμού Αξιού, υπάρχει και στα γραμματόσημα. Από το 1943 όμως ανεβαίνει στον χώρο της τότε Ιουγκοσλαβίας το κομμουνιστικό αντάρτικο κίνημα, η Παρτιζάνη του Τίτο, ένας Κροάτης άθεος, ο οποίος είχε την εξής σύλληψη. Στον νότο της, τότε λεγόταν νότιο Σερβία, στον νότο του κράτους, να κατασκευάσει μακεδονικό έθνος. Διότι τι βρήκε? Βρήκε Έλληνες, Σέρβους, Βουλγάρους και Αλβανούς. Και σου λέει, αντί να μου διεκδικούν οι γείτονες, θα διεκδικώ εγώ. Προχθές μόλις ο νύν πρωθυπουργός των Σκοπίων, ο Ζάεφ, παραδέχτηκε ότι είναι Αλβανός. Που εξαναγκάστηκε η οικογένειά του να μακεδονοποιηθεί. Ο προηγούμενος πρωθυπουργός των Σκοπίων, ο προπροηγούμενος, ο Γεωργίευσκι, έχει παραδεχθεί ότι είναι Βούλγαρος. Που εξαναγκάστηκαν να μακεδονοποιηθούν. Τι έγινε? Επιβάλλεται στην Ιουγκοσλαβία ολοκληρωτικό καθεστώς. Μυστική αστυνομία, καταπίεση, φόβος, τρόμος. Όλοι όσοι ήσαν Ορθόδοξοι, πριν δηλαδή των Μουσουλμάνων Αλβανών, όλοι οι Ορθόδοξοι υποχρεώθηκαν να δηλώσουν ότι ανήκουν στο μακεδονικό έθνος, το τεχνητό. Άλλαξαν και τα επώνυμα. Πώς σε λένε? Αποστόλου. Τι είσαι, Έλληνας? Ναι, και κυρίως Βλαχόφωνος Έλληνας, ναι. Θα είσαι Αποστολόσκι και θα δηλώνεις Μακεδόνσκι. Μα δεν θέλω. Υπάρχει και μια ωραία φυλακή εκεί απέναντι. Τη βλέπεις? Τι είσαι, Σαρακατσάνος Έλληνας? Φέρε με τα κοπάδια σου να τα δημεύσουμε. Έτσι λοιπόν, υποχρεώθηκαν να υποστούν πλήση εγκεφάλου. Και ότι το κατασκευάζει εκκλησία, εντός εισαγωγικών, θα μας τα πει ο κ. Καθηγητής, κατασκευάζει εγκυκλοπαίδεια, ιστορία, συνείδηση, ταυτότητα, η οποία πλέον έχει οδηγήσει πολλούς ανθρώπους στο να νομίζουν ότι είναι εκείνη η απόγονη του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και το κυριότερο, το ιδεολόγημα του Τίτο ήταν με βάση τη δική μας εδώ τη λαϊκή δημοκρατία της Μακεδονίας πρωτεύουσα Σκόπια, όπως την είπε, που θα είμαστε η Μακεδονία του Βαρδάρη, θα ελευθερώσουμε τη Μακεδονία του Αιγαίου, εμένα δηλαδή, τη Θεσσαλονίκη, την Κοζάνη, την Καστοριά, όλα αυτά, και τη Μακεδονία του Πυρήνη, ένα κομμάτι της Βουλγαρίας. Και το 1991, 8 Σεπτεμβρίου, με τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, αυτό το κομμάτι που τότε ήταν επαρχία μέσα στη Ιουγκοσλαβία. Εμείς το ξέραμε όσοι είχαμε επαφή με τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά δεν είχε τόσο γίνει έντονο το πρόβλημα, διότι δεν ήταν κράτος ξεχωριστό. Ήταν επαρχία, ήταν μια ομόσπονδη, ας το πούμε, περιοχή ενός μεγάλου κράτους της Ιουγκοσλαβίας. 8 Σεπτεμβρίου όμως αποφασίζουν με δημοψήφισμα να γίνουν κράτος ξεχωριστό. Οπότε ο ελληνισμός τίθεται πρώτο ερωτήματος. Θα δεχθούμε να υπάρχει κράτος που θα σφετερίζεται το όνομά μας, τον πολιτισμό μας, όλη την παράδοση, διότι δεν του παραδίδεις μόνο τον Αριστοτέλη και τον Αλέξανδρο, αλλά και τον Απόστολο του Παύλου, τα μέλη δηλαδή που πέρασε ο Παύλος, σε ποια γλώσσα έγραψε, σε ποιους απευθύνθηκε, το Βυζάντιο και τόσα και τόσα. Και αρχίζει ο αγώνας του ελληνισμού. Να εξηγήσουμε τότε το 1992 προς τους ξένους. Φοβούμαι ότι σήμερα ο αγώνας είναι και λίγο και προς τα μέσα να εξηγήσουμε, ότι κάποιοι Έλληνες έχουν λησμονήσει την ιστορία και τα προβλήματα, ότι δεν είναι δυνατόν να αποδεχθούμε ούτε σύνθετη ούτε παράγωγη ονομασία, διότι μετά από λίγο θα φύγουν τα σύνθετα και τα πρώτα συνθετικά και θα μείνει το Μακεδονία και εκείνη θα είναι κράτος. Εμείς θα είμαστε απλώς μια επαρχία Μακεδονία της Ελλάδος και θα ακούγονται παντού. Να δώσω δύο παραδείγματα. Ξέρετε πώς λέγεται επισήμως η Ουρουγουάη? Ανατολική Δημοκρατία της Ουρουγουάης.
Ρεπούμπλικα Oriental del Uruguay. Τους λέει κανείς Ανατολική. Όλοι Ουρουγουάη το λένε. Να είναι γεωγραφικοί προδιορισμοί. Τι να άλλο. Σε παλαιότερους χάρτες σχολικούς θα βρείτε ότι από το 1922 μέχρι το 1946-1947 υπήρχε ένα προτεκτοράτο των Βρετανών και σιγά σιγά κράτος υπέρ Ιορδανία, στη Μέση Ανατολή. Trans-Jordan. Οι Άγγλοι τους είπανε Trans-Jordan, ότι είστε από την αποκή πλευρά του Ιορδάνη, την Ανατολική. Το 1947-1948 που στάθηκαν λίγο στα πόδια τους και έφυγαν από την Αγγλική επιρροή, συγκαλείται η Βουλή της Υπεριορδανίας και λέει φεύγει το υπέρ, το τρανς και είμαστε σχεδόν τον Τζόρνταν. Και τώρα όλοι τους λέμε Ιορδανία. Να λοιπόν τα προθέματα και οι γεωγραφικοί προσδιορισμοί, τι ωραία που φεύγουν. Αν τους πούμε Βόρεια, ξέρετε, Βόρεια Κορέα, αν προχθές κάνανε μαζί κοινή ομάδα με την Νότια. Βόρειο Βιετνάμ έκανε πόλεμο να ενωθεί. Που σημαίνει δηλαδή ότι δεχόμεθα ότι κάποια στιγμή πρέπει να απορροφήσουν και την Ελληνική Μακεδονία. Εάν τους πούμε Άνω, Άνω Μακεδονία. Ξέρετε, η Άνω Μακεδονία, όπως λένε οι αρχαιολόγοι και οι φιλόλογοι, ήταν η καρδιά της αρχαίας Μακεδονίας. Είναι η σημερινή Δυτική Μακεδονία. Πέραν το ότι έχουμε και τον Μητροπολίτη σήμερα Καστορίας και Φλωρίνης, που είναι υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μακεδονίας, είναι το κομματάκι που ζει ο Ελληνισμός εκεί στο μοναστήρι, στο νότιο κομμάτι των Σκοπίων. Και τι εθνικότητα θα έχουν αυτοί. Θα τους λέει κανείς Γκορνομακεδόνες ή Νεομακεδόνες. Προς Θεού. Μακεδόνες θα τους λένε όλοι. Αλλά εμείς τι θα είμαστε. Υπάρχει το κράτος που λέγεται Ηνωμένων Βασίλειων της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας. Ηνωμένο Βασίλειο. Τους λέει κανείς Ηνωμένο Βασιλιάτες. Όχι. Τους λέει κανείς Μεγαλοβρετανούς. Όχι. I am a British subject, λέει. Είμαι Βρετανός υπήκοος. Πάνε και τα μεγάλα κλπ. Έτσι δεν λέει κι αυτός. Αυτός είναι Μακεδόνας πλέον. Αν ομιγέννητο βάλουμε την υπογραφή μας. Γιατί ως τώρα δεν την έχουμε βάλει. Ευτυχώς. Ούτε Σλάβο Μακεδονία που λένε κάποιοι. 30% εκεί είναι Αλβανοί. Και θα πούμε Σλάβο Μακεδονία. Δηλαδή θα ταυτίσουμε επισήμως και διεθνώς με υπογραφή μας τη λέξη Μακεδονία με τους Σλάβους. Προς Θεού. Και το Μακεδονία του Βαρδάρη, αυτό είναι το χειρότερο. Μα αυτή είναι η ιδεολογία του Τίτο. Αυτή ήταν η προπαγάνδα του Τίτο. Ότι τα Σκόπια είναι η Μακεδονία του Βαρδάρη, με στόχο να απελευθερώσει την Αιγαίησικα Μακεδονία, τη Μακεδονία του Αιγαίου, εμένα δηλαδή, και τη Μακεδονία του Πύρη από τη Βουλγαρία. Σήμερα πρέπει να ξαναμελετήσουμε την ιστορία μας και να επιμείνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι θέλουμε την ειρήνη στα Βαλκάνια ως χριστιανοί ορθόδοξοι, ως δημοκρατικοί πολίτες, αλλά θέλουμε σεβασμό της ιστορίας μας και της ταυτότητάς μας. Τα δύο συλλαλητήρια αυτό έδειξαν, εκδηλώσεις όπως η σημερινή δείχνει ότι είμαστε αποφασισμένοι να μην αφήσουμε την ιστορία μας να την καπηλευθούν, να την κλέψουν, να τη σφετεριστούν κάποιοι άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι σε τελευταία ανάλυση τώρα ανακαλύπτουν και αυτή την ταυτότητά τους. Όταν σεβασμιότατε, αξιότιμοι εκπρόσωποι των αρχών, βλέπω εδώ είναι και οι φίλοι μας, είναι από τη σχολή των Ινουσών, από το εμπορικού ναυτικού, έτσι και χαίρομαι. Όταν, κύριε καθηγητά μου, προσέξτε, τα τελευταία 20 χρόνια, ποιοι τους κυβέρνησαν, Γεωργίευσκι, πρωθυπουργός των Σκοπίων, σήμερα δηλώνει Βούλγαρος, δεν είμαστε Μακεδόνες, λέει, Βούλγαροι είμαστε. Ο επόμενος, Γκρούευσκι, Γρούγιος, από τη Φλόρινα. Ζάεφ, σήμερα. Είμαι Αλβανός, λέει, αλλά μας ανάγκασαν να επιτίτωνα για να δηλώσουμε Μακεδόνες. Οι τρεις τελευταίοι πρωθυπουργοί των τελευταίων 20 ετών στα Σκόπια δηλώνουν ένας Αλβανός, ένας Έλληνας και ένας Βούλγαρος. Σκεφτείτε τι συνοθήλευμα είναι. Και αν γίνει μια επίσημη απογραφή αντικειμενική που δεν έγινε ποτέ, θα βρούμε ότι οι λεγόμενοι ψευδομακεδόνες είναι και λιγότερο από το 50%. Άρα, ίσως να μην έχουν και δικαίωμα καν να μιλούν για αυτό το ζήτημα. Έτσι λοιπόν, εμείς θα κάνουμε την προσευχή μας, θα δώσουμε έμφαση στους νέους μας, γιατί είναι και ο εσωτερικός αγώνας. Οι νέοι να ξέρουν την ιστορία της Μακεδονίας, του μακεδονικού αγώνα, του μακεδονικού ζητήματος. Και θα δηλώσουμε ότι η Μακεδονία είναι μία ελληνική και αδιαπραγμάτευτη. Πάνω απ' όλα χρειάζεται η προσευχή μας, αλλά και η μελέτη. Και η επιμονή μας. Και η ελπίδα. Διότι η Εκκλησία μας διδάσκει ότι η ελληνοορθόδοξη παράδοσή μας είναι Σταύρο Αναστάσιμη. Πάντα μετά τη Σταύρωση ακολουθεί η Ανάσταση.
Αρχή να το πιστέψουμε. Καλή Ανάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νελέβα.